Βιολέτα! Τζινάκι! Μήπως να συνεχίσουμε με το διάβασμα καλύτερα. Κάτσε! Είναι ανατομικό. Το κάναμε ειδική παραγγελία. Θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου. Το δικό μου το έχω τουλάχιστον 10 χρόνια. Είναι γεμάτο λακκούβες. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται? Είναι... πολύ άνετο. Ζήνα! Τι κάνετε εσείς εδώ? Μπαμπά, να σου εξηγήσω! Διαβάζαμε. Δεν διαβάζατε, ρε ξάπλα. Τα γύψουν να διαβάζετε. Πού είναι τα βιβλία σας? Τα έχουμε κάτω. Κάναμε ένα διάλειμμα και ήθελα να δείξω στον πόλεμο. Δεν θέλω να ακούσω τι θέλεις να δείξεις. Κατάλαβα τι θέλεις να δείξεις. Τι λες τώρα, σου λέω διαβάζαμε! Ξέρω και... πολύ καλά αυτά τα διαβάσματα. Και σε ένα μικρέ ξέρω τους σκοπούς από την αρχή, αλλά εγώ είμαι παλιά καραβάνα. Μπαμπά, σταμάτα! Τι να σταματήσω, δεν σταματάω. Σε είδα από την αρχή πως σε κοίταγε αυτός. Κύριε Δοξαρά, εγώ ήθελα απλώς να βοηθήσω την Τζίνα. Κακομοίρη μου, μακριά τα χέρια σου από την κόρη μου. Δεν είναι για τα δόντια σου. Σηκωφύγε, ρε, εξαφανίσου. Ο Πάνος δεν πάει πουθενά. Εσύ να φύγεις. Εδώ μέσα είναι το σπίτι μου και δεν θα ανεχτώ τέτοιες συμπεριφορές. Ακόμα εδώ είσαι εσύ, ρε. Μπαμπά! Μπαμπάκια! Τι φασαρία είναι αυτή, Χριστόφορε, γιατί πω... Τζίνα, Πάνο, τι κάνετε εσύ εδώ μέσα? Η κόρη σου με αυτό το μαντιαράκι. Ένας. Τι κάνεις, παιδί μου, εσύ εδώ? Τίποτα, εμένα με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω. Πεντσακίδια, ρε. Μπαμπά! Και τώρα σας ακούω, ένας. Ήρθα να σου σπικάρω δυο φωνήεντα. Τι φωνήεντα μου λες, παιδί μου? Τις έχεις κάνει κι εσύ τις πιτσικουλιές σου. Γι' αυτό ήρθες? Για να με προσβάλλεις? Όχι, για να σε προειδοποιήσω ήρθα. Για ποιο πράγμα? Αν δεν με αφήνεις να βγαίνω με την Πινελόπη, θα γυρνάω σε όλο τον κόσμο και θα λέω ότι φιλήθηκες με τον Ευτύχη. Και κυρίως στη Μάρθα θα το πω. Στη Μάρθα! Τι θα κάνεις? Αυτό που άκουσες. Όχι, δεν άκουσαν αυτό τα αυτιά μου. Ο ίδιος μου μοναχογιός να απειλεί να με εκθέσει για μια τυχαία! Η Πινελόπη δεν είναι τυχαία. Σου έχω πει ότι κάνεις λάθος. Καθόλου δεν κάνα λάθος. Ορίστε, δες, μέχρι που σε έχει φτάσει να εκβιάσει τη μανούλα. Τι άλλο θα σε βάλει να κάνεις πια? Δεν με έβαλε εκείνη. Μόνος μου πήρα την απόφαση. Αρκετά ασχολήθηκες με την προσωπική μου ζωή. Φτάνει πια! Εγώ θέλω μόνο το καλό σου. Αν θέλεις το καλό μου, να με αφήσεις να κάνω όποιο λάθος θέλω. Όπως έκανες εσύ ανενόχλητη το λάθος σου με τον Ευτύχη. Σου εξήγησα ότι αυτό ήταν μια παρεξήγηση. Α, ναι. Αν ήταν παρεξήγηση, δεν θα ταραζόσουν τόσο. Στο λέω, αν μπει εμπόδιο ανάμεσα σε μένα και στην Πινελόπη, δεν θα διστάσω να βγω σε όλο τον κόσμο να σε κάνω βούκινο. Πολύ ωραία, λοιπόν. Αφού αποφάσισες να με πληγώσεις έτσι, από εδώ και πέρα δεν σου φέρω κανένα εμπόδιο. Έτσι, μπράβο. Αλλά να ξέρεις, θα το μετανιώσεις. Δικαίωμά μου. Καληνύχτα! Ένα βήμα και φεύγω. Αλλάζει κάτι καρδιά. Σ' ό,τι με βαίνει φωτιά. Σ' ό,τι με βαίνει φωτιά. Κάνω ένα βήμα και φεύγω. Και ευτυχώς που μπήκα νωρίς στο δωμάτιο. Μια στιγμή αργότερα να έμπαινα, το θέαμα θα ήταν αυστηρό ακατάλληλο. Θα σταματήσεις να λες βλακίες, μαμά, πες του! Προσπαθώ, παιδάκι μου, αλλά με έχετε ζαλίσει. Λοιπόν, αυτόν δεν θα τον ξαναδείς θέρμα. Μπα, γιατί? Γιατί έτσι λέει ο πατέρας σου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι θέλει ένας έφηβος από ένα αθώο κορίτσι σαν και σένα. Και ποιο σου είπε ότι είμαι αθώα? Τι άλλο κάνατε? Βιολέτα, γιατί την τεινάζεις συνέχεια? Ένα χρόνο τα είχαμε τον Γιώργο, δηλαδή τι νομίζεις, ότι απλώς μου κρατούσε το χέρι και με φιλούσε πεταχτά? Βιολέτα, τι λέει η κόρη μας? Δεν θέλεις να μου πεις ότι το κάνατε με τον Γιώργο? Φυσικά! Πού ζεις? Είμαι σχεδόν ενήλικη, γι' αυτό δεν σε παίρνει, κούλαρε! Τι να μαγειρέψω το πάλι μπρόκολο, δεν θέλω. Θέλω κάτι νόστιμο και ελαφρύ. Ο Τσαό Πέτρο! Τι παθαίνεις? Ο Τσαό Πέτρο! Με λένε Πέτρο! Χάρηκα και είσαι μέσα από το Πεκίνο. Τι? Τίποτα, αλλά τα πας μια χαρά, συνέχισε. Τσαό Γιόν! Τάσι! Χοπέν! Χοπέν! Oh no! Τι θέλεις πάλι από τη ζωή μου? Να μιλήσω, με ζητώ. Ναι, θα πρέπει να το ζητώ κι εγώ. Γεια σου, Πέτρο! Γεια σου και εσένα, Άγγελε, τι κάνεις? Όχι, περίμενε. Νι, χαό! Α, τώρα θα επικοινωνήσουμε σίγουρα. Ναι, μην δίνει σημασία, μαθαίνει κινέζικα, καινούργια πετρεία. Νι, ζάζω σέμα! Να σου πω, βγάλ' το. Να σου πω, Χριστιανέ μου, δεν μπορείς να λες από μέσα σου. Εδώ πέρα ακόμα μαθαίνουμε ελληνικά. Το ρώτησα, τι
κάνει. Νι ζαζοσιμά. Χάου Ζωχάν του Ζέντι, Πέτρο. Τόπε, τόπε. Πώς το πες αυτό? Χάου Ζωχάν του Ζέντι. Α, δεν μιλάς μονοκριτικά. Μόρμινα. Δεν ήμαθα κάμποσα τσινέζικα ότι πήγα στο Πεκίνο για την έκθεση. Χουγιούδι. Χάντι Ζέντι. Δεν μιλάς μονοκριτικά. Παράωρη γλώσσα. Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Τι με ήθελες? Να, να, μωρέ, μηνά μου. Εγώ. Εγώ ήθελα. Χάντι Ζέντι, έτσι. Ηρέμησε. Να πάμε να μιλήσουμε κάπου πιο ήσυχα. Ναι, χάω, Πέτρος. Ναι, μπράβο, σε λένε Πέτρο. Βάλτε ακουστικά, μπράβο, Πέτρο. Ναι, και θέλουμε να μιλήσουμε. Λα, πήγαινε. Μινά, επήγα στην καλερί να στήσω με την έκθεση. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία εύχομαι. Μου δεν θα είναι καλή επιτυχία, Μινά μου, δεν θα είναι η καλερί. Είναι πολύ ψυχρός χώρος, τα έργα μου θα είναι εκεί μέσα ξέτερα. Ας πρόσεχες. Μινά, παρακαλώ σε. Αμόλαμε να κάνω την έκθεση στο μαγαζάκι σου, σε παρακαλώ, Μινά μου, ηκετεύω στα πόδια σου, πέφτω, Μινά, σε παρακαλώ. Ο Ιουχαντού Γεντή! Το σταμάτα και στο ξεσηκώνεις. Κάτσε κάτω, ρε. Ξέχνα το, αποκλείεται. Αποκλείεται, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει του ανθρώπου όπω σε βολεύει. Σου έδωσα μια ευκαιρία και δεν την εκτίμησε. Προτίμησε να πιστέψει τι βλακίε του Ρεν. Ήκαμα λάθο. Ήκαμε στο. Σχόραμε. Όχι, δεν σε συγχωρώ. Και επίση και να σου πω και κάτι και να ήθελα, δεν μπορώ να κλείσω τελευταία στιγμή το μαγαζί. Μινά, παρακαλώ σε μη μαμολά εδώ που έχω την ανάγκη σου. Όχι, όχι, λυπάμαι πάρα πολύ. Θα σε αμολύσω. Δεν με ενδιαφέρει, πήγαινε βρε άλλο χώρο. Μινά, δεν είμαι στα καλά μου καθόλου. Σε παρακαλώ, λογίσου το ακόμη μια φορά. Δεν έχω λογιστό τίποτα. Ξεφορτώσουμε, δεν θα με ρίξει αυτή τη φορά. Πάρα πολύ καλά. Μα να κατέσεις που η αποτυχία μου θα σε κυνηγά στη ζήση σου ολάκερη και θα σε στυσιώνει. Θα κάμω ευχέλαιο. Γουανάν, Πέτρο. Σε σχένι. Έλα, Μπρουζ Λίκη δύο. Φεύγα, φεύγα, φεύγα. Σε με μιγζί. Σε με μιγζί. Spring roll. Α, Spring Rolls κινέζικο θα κάνω. Και νόστιμο και ελαφρύ. Watch out, Πέτρο. Σε λένε Πέτρο, το μάθαμε. Εσύ το ήξερε. Ποιο παιδί μου? Ότι η κόρη μας έχει ολοκληρωμένες σχέσεις. Έχει τρελαθεί. Έχει μεγαλώσει πια το παιδί. Αφού σου θυμίζω ότι με τον Γιώργο είχαν σοβαρή σχέση. Την είδα τη σοβαρή σχέση. Την είδα. Μόλις ο κύριος Γιώργος πήρε αυτό που ήθελε, την έκανε νύχτα. Να σου θυμίσω επίσης ότι η κόρη σου τον χώρισε και μετά εκείνος έτρεχε από πίσω το σκυλάκι. Το χώρισε δηλαδή. Γιατί το χώρισε, ήθελε κι άλλον. Ήθελε να κουβαλήσει αυτόν. Με πόσες θα πάει η κόρη σου? Μωρέ, σταμάτα να παραλογίζεσαι και σταμάτα τα σούρτα φέρτα με ζάλισες. Δεν μπορείς να ηρεμήσεις λίγο? Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ήθελα να ξέρω, μωρέ, δεν ντρέπεσαι, μωρέ. Και τι θέλεις να κάνω, παιδί μου? Να την κουρέψω γουλή ή να τη μαστιγώσω στο Σύνταγμα? Να της δώσεις ένα καλό παράδειγμα. Μάνα είσαι. Το παιδί βλέπει και ό,τι βλέπει κάνει. Τώρα να πεις ότι είσαι και συγκόμενο. Δεν μπορώ να στο πω αυτό το πράγμα. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Τι όχι ακόμα? Τι άλλο θα ακούσω, Παναγιά μου? Εάν θέλεις να ακούς αλήθειες, θα πρέπει και να τις αντέχεις. Γκόμενος δεν είναι. Ένα φλερτ είναι. Φλερτ? Πώς φλερτ? Πού το γνώρισες? Πώς το λένε, από πού είναι? Σιγά με τόσο πληροφορίες. Ελεύθερη γυναίκα, μήπως κάνεις εσύ ό,τι θέλεις, έτσι κάνω κι εγώ. Σου υπενθυμίζω ότι δεν έχεις πάρει ακόμα διαζύγιο, είσαι παντρεμένη. Και σου υπενθυμίζω ότι εσύ το θυμάσαι Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Πες μου ποιος είναι, ρε, που είναι να το σκοτώσω. Ναι, μωρέ, μας πήραν τα αίματα, να κάτσε τα αυγά σου. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να ανακατεύεις τη ζωή μου μετά από όσα μου έχεις κάνει. Εγώ δεν διέλυσα το σπίτι μας, Γιώργο. Ωραία, μια χαρά το διέλυσες. Απλά έριξες να το πάρεις χαμπάρι. Εγώ γύρισα για να το ξαναφτιάξω. Τι ωραία που το ξαναφτιάξες. Να σου θυμίσω τι έγινε πάνω στο κρεβάτι μας. Έκανα ψίχουλα. Χριστόφορε! Έλα, σου ζήτησα συγγνώμη για αυτό. Και με μια συγγνώμη νομίζω ότι καθάρισες. Άντε, γιατί η επίσκεψη παρακράτησε. Με μένα τσακώθηκες, με την Τζίνα τσακώθηκες, άλλος δεν μένει στο σπίτι. Με διώχνεις λοιπόν, ε! Σε έχω διώξει προπολού. Ωραία λοιπόν, φεύγω. Φεύγω από το σπίτι μου. Που ήταν κάποτε καταφύγιο ηθικής. Και μάνα και κόρη το κρατήσατε άντρο της ακολασίας. Παρακαλώ, ταξιάρχος Κωνσταντίνος Αυγουλάκης. Καλησπέρα, Ντίνο μου, η Ιουλία είμαι. Η Ιουλία μου, τι έκπληξη. Πόσο καιρό έχω να σε ακούσω? Α, πολύ, χαθήκαμε. Δυστυχώς. Αχ, ο στρατής θα μας κοιτάζει από εκεί ψηλά και θα στεναχωριέται. Να ξέρεις ότι σας έχω συνέχεια στο μυαλό μου. Και σένα και τον Αντωνάκη. Να είσαι καλά. Και εμείς σε σκεφτόμαστε. Είσαι καλά. Το καταδύναμη, εσύ. Ακόμα ταξίαρχος, δυστυχώς. Από υγεία πάντως κάω. Πάντα καλά. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη στρατιωτική θητεία του Αντώνη. Δεν έχει υπηρετήσει ακόμα. Όπως θυμάσαι. Έχει πάρει αναβολή για το διδακτορικό του, με το οποίο δεν ασχολήθηκε ποτέ. Οπότε σκέφτηκε γιατί να μην κάνει τη θητεία του να ξεμπερδεύει. Ναι, μα βέβαια, εννοείται. Τι μπορώ να κάνω εγώ? Εδώ θα τον φέρω μαζί μου στο γραφείο. Ευχαριστώ, Ντίνο μου. Αρχικά θα ήθελα να με κατατοπίσεις τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πάει στη στρατολογία να διακόψει την αναβολή του. Α,
Και πότε τον παίρνουν? Λογικά με την επόμενη ΕΣΟ. Με την τωρινή δεν προλαβαίνει. Παρουσιάζεται σε λίγες μέρες. Πότε είναι η επόμενη ΕΣΟ? Περίπου σε 2 μήνες. Φοβάμαι ότι θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ευκαιρία να πάει. Δεν γίνεται να επισπεύσουμε λίγο τα πράγματα? Δύσκολα το βλέπω, βρε Ιουλία μου. Δεν μπορούμε να το προσπαθήσουμε τουλάχιστον? Καλά, θα δω τι θα κάνω. Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης αύριο κιόλας θα πρέπει να πάει στη στρατολογία να διακόψει την αναβολή του. Αύριο έχει μάθημα. Μπορώ να πάω εγώ στη θέση του? Ναι, αν σου κάνει μία εξουσιοδότηση, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Ντίνο μου. Δεν υπάρχει λόγος. Ο Αντώνης είναι σαν παιδί μου. Όπως και να έχει, εγώ σε ευχαριστώ. Και χάρηκα που σε άκουσα. Κι εγώ, Ιουλία μου. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Ντίνο μου. Αν μιλάς ελληνικά, μπες. Εγώ είμαι. Τι κάνεις, πεινάς? Όχι, όχι, πρέπει να σου πω. Μίλησα με τη μαμά. Α, ναι, για λέγε. Της τα είπα έξω από τα δόντια. Έπρεπε να με δεις. Α, ενδιαφέρον, για συνέχισε. Την απείλησα πως αν δεν σταματήσει να μπαίνει εμπόδιο στη σχέση με την Πινελόπη, θα αποκαλύψω το φιλί με τον Ευτύχη. Α, το χόντρινες τελικά. Δεν μου άφησε άλλα περιθώρια. Βλέπεις και εγώ και η Πινελόπη είμαστε και υπάλληλοι της. Έπρεπε κάπως να της τρίξω τα δόντια. Και πώς αντέδρασε η μαμά? Γιατί δεν την κοβοτύπησα που μασάει από απειλές? Έπρεπε να τη δεις. Λούφαξε και μου έκανε την καλή. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς ένιωσα. Σαν να πήρα 5 πόντους. Άμα σε είδα που έσκυψες όταν μπήκες. Τι φαίνεται? Όχι με γυμνό μάτι, αλλά είσαι πολύ κοντά. Ναι. Έλα, όλα καλά? Ναι, εσύ? Καλά εδώ, σπίτι. Συγγνώμη για ό,τι έγινε. Ο πατέρας μου ήταν απαράδεκτος. Δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει τελευταία. Μην το σκέφτεσαι. Ανησυχεί για σένα, είναι λογικό. Ναι, αλλά αυτός δεν είναι τρόπος να εκφράσει την ανησυχία του. Έχεις δίκιο, αλλά πιστεύω πως έχει να κάνει και με το ότι δεν μένετε μαζί. Μ' αρέσει που τον δικαιολογείς και από πάνω μετά από όσα σου είπε. Είμαι μεγάλη καρδιά. Α, ναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε και τα μαθήματα? Εννοείται. Απλώς θα πρέπει να τα μεταφέρουμε στο δικό μου σπίτι. Ωραία. Τα λέμε αύριο σχολείο. Οκ. Ευχαριστώ. Μιχάω! Είμαι έξαλλος! Γιατί ρε, τι έγινε? Ήρθανε τα πάνω κάτω, αυτό έγινε! Ήρθανε τα πάνω κάτω, Κάτσε να δω πώς είναι αυτό στα Κινέζικα, περίμενε. Με σε παρακαλώ, δεν έχω όρεξη για πλάκα, είμαι σκασμένος! Ναι, αλλά δεν μου λες τι έγινε! Το κοριτσάκι μου, η Τζίνα μου, η Τζινούλα μου, έχει κάνει σεξ. Τι! Με ποιον, πότε? Τι λες, φίλε, για πες. Δεν είναι πια κοριτσάκι μου, το μαγαρίσανε. Την έπιασε στο κρεβάτι με το γιο του Ευτύχη. Το κάνανε? Χτύπα ξύλο. Όχι. Στο τσάκ τους πρόλαβα. Μια στιγμή αργότερα να μπαινα στο δωμάτιο, ο κύριος είδε τι θα είχε γίνει. Και με ποιον το έκανε? Με ένα μπρόι της, με τον Γιώργο. Αλλά φαίνεται δεν της έφτασε. Θέλει και άλλες εμπειρίες. Κατάλαβες, δεν θα πιάσω αυτό τον πανούλι στα χέρια μου. Θα τον κουρέψω γουλί. Έλα, ρε, σιγά μην πάρεις και το δίκανο τώρα να τον κυνηγάς. Μεγαλώνουν τα παιδιά, Χριστόφορε, να είσαι προετοιμασμένος. Να δω τι θα λες όταν πιάσει την Ελληνίτσα σου με κάνα μαγκλαρά στο κρεβάτι. Έλα, σε παρακαλώ. Σοβαρέψου λίγο, η Ελληνίτσα είναι μικρό παιδί. Γιατί το δικό μου τίτα δεν ήταν μικρό παιδάκι. Άλλωστε τι είπες, μεγαλώνουν. Κοίτα τώρα, που πάει να με φορτώσει βραδιάτικα. Μπαού σου, Γιουτσίν! Αγιά! Τι λες, μωρέ! Λέω, τι λες, μπλακίε, στα Κινέζικα το λέω. Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ, τι έγινε, παιδές? Εσύ μας έλειπες τώρα. Εσύ φταίς, εσύ. Τον έχεις κάνει το γιο σου, ρε, μάλιστα τα μούτρα σου. Είναι, ρε, τι λέει, τι έπαζε, ρε, Χριστόφορε! Κοίτα να του μαζέψει τα λουριά. Μην τολμήσει να ξαναπλησιάσει την κόρη μου. Τι σημαίνει, ρε, τι έγινε? Τι έγινε, παρολίγο να γίνει, δεν έγινε. Τι να γίνει, ρε. Τον έπιασε στο κρεβάτι, ρε, προσπαθούσε να παρασύρει την κόρη μου. Ο γιος μου είναι κύριος που ξέρω εγώ δεν προσπαθούσε να τον παρασύρει η κόρη σου. Τι είπε? Έλα από εδώ, ρε! Πάλι ένα σου λέω! Μην ξαναπλησιάσει ο γιος σου την κόρη μου, θα έχουμε κακά ξεπερδεύει! Ρε, τον παγάσα τον πάνω! Πω! Τελικά είμαστε ομορφόσογο! Από μένα πήρε, Είδες, τις τραβάμε τις γυναίκες. Ναι, κόψε κι εσύ όμως κάτι. Μα δεν τον άκουσες? Ναι, επειδή τον άκουσα, γι' αυτό το λέω. Το φορτώνεις και στη συνέχεια ακόμα πάνω. Εγώ, ρε, τον φορτώνω, ρε. Αυτός με φορτώνει. Ήρθε εδώ πέρα να χαλαρώσω και με τρέλανε. Τώρα που είπες χαλαρώσω, να σου κάνω κι εγώ μια πρόταση. Τι πρόταση? Θες να πάμε στον κήπο να κοιμηθούμε μαζί? Να κοιμηθούμε μαζί στον κήπο? Τι είναι αυτά που λες, ρε? Γιατί χειμωνιάτικα, το έχεις τάμα να πάθουμε πνευμονία? Όχι, ρε, εδώ η λίστα το λέει. Με τα πράγματα που πρέπει να κάνει ένας άντρας μέχρι τα 40. Να μάθει μια ξένη γλώσσα, το κάνω και να κοιμηθεί κατά τα αστέρια. Γιατί, καρτέρι για λαγό θα κάνουμε? Έλα, μωρέ, τι είναι αυτά που λες τώρα, χειμωνιάτικα? Κράτα το stand-by να το έχουμε και το καλοκαίρι. Όχι, δεν γίνεται. Οι αναβολές τέλος. Ψήνεσαι? Όχι. Ψήνομαι να κοιμηθώ στο ζεστό μου κρεβατάκι. Πάω. Εσύ θα χάσεις. Πάω να πάρω κουβέρτες. Πάρε και κάμια θερμοφόρα. 2-3 που φαν θα σου χρειαστούν. Εγώ πάω πάνω. Εντάξει, προδότη. Τρισιόντως, κάνει κρύο.
να έχει δίκιο ο προδότης. Λεφτά, λεφτάκια. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Πόπο λεφτά, πόπο λεφτά. Αχ, ωραία ήταν. Πόπο. Αμάν. Ω, και γλυκάκι. Άρε Πετράν με τις λίστες σου. Ένα. Πόπο. Δύο. Τι σημαίνει εδώ πέρα? Πού ξύπνησα ρε παιδιά? Τρία. Καλημέρα ευτυχή. Άρε κερατά γιατρέ. Άρε γιατρέ εσύ να κάνεις όλα αυτά. Τώρα θα σου δείξω εγώ ρε γιατρέ. Τώρα. Τέσσερα. Άρε πόρνο γιατρέ εσύ τα κάνεις ε. Θα σου κάνω εγώ lifting με μπουνιές χωρίς αναισθησία. Τώρα δεν θα σου δείξω. Και ξέρεις ότι δεν το αντέξει το ξύλο. Έλα, έλα, έλα. Λύσαξες με τη λίστα πια. Παγωκολόνα έγινες. Σε παγώστο μεσημεράκι. Πόρτα, 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 πόρτα. Τι έγινε, τι. Γεια σου Πετράν, θα τα πούμε μετά. Κάτσε, βρε Χριστόφορε. Περίμενε. Πού πας παιδί μου, κάτσε καλέ. Έλα μόρε, έλα μόρε. Πού είναι αυτός ρε. Πού πήγε ρε, πού είναι αυτός. Ποιος? Όχι, μη γελάς ρε, πού είναι ο Χριστόφορος, πού είναι, πού τον έχετε, πού τον κρύβετε! Έφυγε! Άρε τον άτιμα, το δείξω εγώ, να τον κανονίσω εγώ ρε! Δεν θα περάσει έτσι αυτό ρε! Θα τον εκδικηθώ! Τι σου έκανε τον Ατέλο! Τι μου έκανε, δεν βλέπεις τι μου έκανε ρε! Κοίτα πως είμαι! Πάω πάνω να κάνω μπάνιο! Έχω ραντεβού με τον ιδιοκτήτη του χώρου! Αλλά θα του δείξω εγώ ρε! Δεν θα γίνω μεγάλος και τρανός επιχειρηματίας! Να το δω, θα μου κάνει τέτοιες πλακίτσες! Τι είναι αυτό τώρα, γιατί είναι έτσι! Όχι, όχι, πάρ' τον πίσω, πάρ' τον, άστον, τον έχω σε απόψυξη! Α, καλά, πάω! Τι κάτι, αχ, ευτύχη, τι είναι αυτά που αφήνεις πίσω σου! Έλα, έλα ρε, ποιος τα καθαρίσει ρε! Τελείωσε, εγώ παρετούμε, παρετούμε, τελείωσε, παρετούμε, παρετούμε! Ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα ημέρα, είχα και δύσκολο ύπνο. Τι να πω εγώ τώρα... Έλα μου! Τι να σου πω εγώ τώρα... Όχι, όχι, εσύ τίποτα ρε Πισόκια, λα, όχι, εσύ τα ήθελες και τα έπατες, εγώ δεν τα ήθελα. Τι, για τον Άγγελο μωρέ λέω, για τον Άγγελο λέω μήπως, δεν ξέρω, ήμουν πολύ σκληρός μαζί του. Τι έγινε... Άντε πάλι, με τα Κινέζικα πιο καλά σε καταλάβαινα. Τι έγινε λέω... Α, ναι μωρέ, ναι, ήσουν εσύ με τα... Εδώ, ήσουν εσύ με τα ακουστικά, ναι. Ήρθε ο Άγγελος και ζητούσε πάλι τον μπαρ για να κάνει την έκθεση και εγώ, να σου πω και κάτι, να χαρά έκανα. Δεν θα χορεύω εγώ στο ρυθμό που θα μου χτυπάει ο κύριος Άγγελος. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Μπράβο, το θέμα είναι ότι εδώ είναι. Το θέμα είναι ότι με απασχολεί. Με απασχολεί, ναι, γιατί να σου πω και κάτι. Okay, μπορεί ο Άγγελος να είναι υπερβολικός και να σου παίζει και την ηλέκτρα για να σε του πάρει, αλλά σκέφτομαι, μήπως ρε παιδάκι μου έχει όντως πρόβλημα και τον έχω πάρει στο λαιμό μου. Τι λέει η πολική αρκούδα? Μήπως τον αγαπάς ακόμα, λέω. Βέβαια και τον αγαπάω ακόμα. Επιστροφή εδώ φυσικά, ανθρώπινα, όχι ερωτικά, γιατί τι έχω, ενσυναίσθηση. Εκεί βρίσκεται που τα κάνει. Όχι, καλά, να σου πω καλά, έκανα πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να δω στο μαγαζί μου. Έκανα καλά. Εδώ. Δεν μπορώ να φύγω. Τι να σου πω, δική σου είναι απόφαση. Βρήκα κι εγώ να μιλήσω, ρε παιδί μου, με την αρκούδα του Ντικάπριο. Να, καλημέρα. Είπα καλημέρα. Γιατί θες γραφείο, η μαμά είναι πάνω. Δεν ήρθα για τη μαμά σου, για σένα ήρθα. Θα σε πάω εγώ σχολείο. Θα πάω με τη Βέσπα. Ξέχασε τη Βέσπα. Τέρμα η Βέσπα. Από σήμερα θα σε πηγαίνω εγώ. Ναι, καλά, αυτό δεν παίζει. Από σήμερα θα είμαι ο επίσημος οδηγός. Κάνε όρεξη. Δεν πάω πουθενά μαζί σου. Αυτό που σου λέω εγώ. Άντε, πάμε γρήγορα, μην χάσει την πρώτη ώρα. Δεν με νοιάζει. Αυτό που κάνει είναι φασιστικό. Είδαμε τι έγινε και με την πολλή ελευθερία. Θα κάνει αυτό που σου λέω. Είπα, ξέχασε το. Τι φασαρία είναι αυτή πρωί-πρωί. Μαμά, πες του! Θέλει να μου το παίξει ξαφνικά bodyguard. Δεν με αφήνει να πάω σχολείο με τη Βέσπα. Γιατί δεν την αφήνει? Εσύ δεν την πήρε τη Βέσπα, τι πρόβλημα έχει τώρα? Το πρόβλημά μου είναι ότι παραχαλαρώσανε τα λουριά εδώ μέσα. Και ήρθες να μας κάνεις τον μπάτσο. Τι μιλάς εμένα? Με πολύ αέρα έχεις πάρει, μικρή. Χριστόφορε. Είναι ανήλικη και απαιτώ σεβασμό. Είμαι πατέρας, θα με σέβεται. Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν είναι αυτονόητος. Αχ, αγάπη μου, όταν θέλεις, είσαι τόσο έξυπνη. Χριστόφορε, δεν πρόκειται να βγάλει μάκρη. Δεν ήρθα να βγάλει μάκρη. Ήρθα να ανακοινώσω και στις δυο σας ότι από σήμερα η Τζίνα θα βγαίνει μόνο συνοδεία των γονέων της. Απαιτώ πλήρη έλεγχο των κινήσεών της. Πας καλά! Νομίζεις ότι με αυτό θα καταφέρεις κάτι? Αν θέλω να την κάνω, θα την κάνω και δεν θα πάρεις χαμπάρι. Δοκίμασέ με και θα δούμε. Χριστόφορε, ηρέμησε λίγο. Το παιδί είναι μεγάλο. Οφείλουμε να της έχουμε εμπιστοσύνη. Και πίστεψέ με, αν θέλει να την κάνει, όντως θα την κάνει. Γι' αυτό δεν της έχω καμιά εμπιστοσύνη. Ούτε εγώ σε σένα!
Πού πας? Ωραία που το χειρίστηκες, τι να σου πω. Μα έχεις τρελαθεί τελείως, μωρέ. Ήρθες εδώ πέρα πρωί-πρωί να μας τρελάνεις. Για μαζέψου λίγο, γιατί έχεις ξεπεράσει κάθε όριο. Εσείς έχετε ξεπεράσει κάθε όριο. Μάνα και κόρη. Εσύ με ποιο τραβιέσαι? Μ' όποιον γουστάρω. Τι? Σας κάλεσα εδώ για να σας ανακοινώσω ότι αποφάσισα να αναιρέσω την προηγούμενη μου απόφαση και να σταματήσω να σκοβέτω για τις σχέσεις σας. Μπορείτε να συνεχίσετε και ο Θεός βοηθός. Έτσι, μπράβο, Μανούλα! Κυρία Διευθύντρια, ήθελα να πω. Το ήξερα ότι θα πριτανεύσει η λογική μέσα σου. Δεν είναι η λογική αυτή που με έπεισε. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό που σας έκανε να αλλάξετε γνώμη έτσι ξαφνικά? Καθόλου ξαφνικά. Το σκέφτηκα καλά και αποφάσισα να εμπιστευτώ το γιο μου και τις επιλογές του. Αυτό προς το παρόν. Λύεται η συνεδρίαση, μπορείτε να επιστρέψετε στα καθήκοντά σας. Μάλιστα. Αντώνη, να μην το ξεχάσω. Ήρθε ένα χαρτί στο σπίτι σήμερα από την εφορία για σένα. Χαρτί, τι χαρτί? Για κάποιο χρέος. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες. Χρέος? Αποκλείεται. Εγώ δεν έχω κανένα χρέος. Κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Αυτό είπε και ο λογιστής μας. Αλλά πρέπει να πας σήμερα κιόλας στην εφορία να το διευθετήσεις για να μην βρεθείς πλεγμένος. Σήμερα? Όχι σήμερα. Δεν έχω κανένα κενό και μέχρι το σχόλασμα η εφορία θα έχει κλείσει. Τι θα κάνω τώρα? Αν δεν θεωρείς ότι γίνομαι παρεμβατική για άλλη μια φορά, θα μπορούσα να πάω εγώ στη θέση σου. Αλήθεια, Μανούλα, θα μπορούσες να το κάνεις αυτό για μένα. Σε ευχαριστώ. Πήγαινε, σε παρακαλώ. Πολύ καλά. Τότε στο διάλειμμα να πεταχτούμε απέναντι στο ΚΕΠ, να μου κάνεις μια εξουσιοδότηση και θα τα αναλάβω λίγο. Σε ευχαριστώ, Μανούλα. Τι ωραία μέρα σήμερα. Όλα μπαίνουν στη θέση τους. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου, όλα πήγαν καλά, όλα πήγαν καλά! Καλώς το να! Πού σε σε ρεζουλά πήγε, ξαβανίστηκες? Πόσα μας χρωστάς? Τώρα τι θυμάσαι κι εσύ? Πάντως χαθήκαμε, ρε παιδιά, χαθήκαμε! Είδες τελικά πόσο μικρός είναι ο κόσμος! Κατέβαινε λοιπόν το χρήμα, αν θες να φτάσεις απόψε ολόκληρο στο σπίτι σου! Το χρήμα, ποιο χρήμα? Εντάξει, κοίταξε, τώρα δεν το έχω, αλλά σε 2-3 μέρες, 10 το πολύ, θα το έχω! Θα σε τακτοποιήσω! Καλώς το να! Ξανάρθαμε εδώ που ήμασταν! Εδώ είμαστε! Ψάξτε το. Όχι, παιδιά, δεν έχω λεφτά. Αλήθεια σου λέω, παιδιά, μην ψάξεις, καρκαλιά με. Μην κουνιέσαι, ρε. Ας να κάνετε δουλειά τους, τα παιδιά. Παιδιά, αυτά τα λεφτά, αλήθεια σας λέω, δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικά μου. Έχεις δίκιο. Γιατί τώρα αυτά τα λεφτά είναι δικά μας. Ρε, τα θέλω για τη μανούλα μου, ρε, να κάνει εγχείρηση, είναι ετοιμοθάνατη. Καλά, ρε, Ζαπάτη. Ναι. Πόσες φορές θα πεθάσει στην βουκαριάρα τη μάνα σου? Αλήθεια σου λέω, ρε, είναι χάλια γυναίκα, αλήθεια, αλήθεια. Καλά, τα λέμε. Άντε, γεια. Ρε, παιδιά. Φωνές, παιδί μου, φωνές. Είπα και εγώ χτες, έβαλε τις φωνές του, ξεθύμανε, τελειώνουμε. Μπα, όχι. Το θυμότανε και σήμερα το πρωί ήρθε φουριόζος, πάλι χαμός με την Τζίνα. Αυτό και είναι σύντομο ανέκδοτο. Ο ηθικός Χριστόφορος. Για μισό λεπτό, εμένα ο Πάνος δεν μου πει τίποτα. Τι έκανε με την Τζίνα στο σπίτι σας? Παιδί, με Τζίνα μου είπε ότι το παιδί προσεφέρθηκε να τη βοηθήσει με τα μαθήματά της. Και στο κρεβάτι πώς βρέθηκαν? Κάνανε εκείνη την ώρα διάλειμμα, μου είπε η Τζίνα, και του έδειχνε το σπίτι. Κοίτα τώρα, αυτό δεν ακούγεται πάρα πολύ αθώο, ε. Παιδί μου, το ορκίστηκε το παιδί. Μου είπε τίποτα δεν έγινε, μόνο διαβάζανε. Ωραία, τότε τι τα έβαλε με τον Πάνο μου, ο δικό σου? Δηλαδή δεν φτάνει που βοηθά την κόρη σου, θα βρει και τον πελάτου. Πες του Χριστόφορου την επόμενη φορά θα έχει να κάνει μαζί μου. Όχι, θα το πω. Πού είναι οι άλλοι, πού είναι οι άλλοι? Ποια είναι η άλλη? Η σερβιτόρα, η Δανάη τη λένε, γιατί σου λείψε? Ναι, κόντεψε να αισχύω στο μαλλί από τη στεναχώρια. Όχι, απλά θέλω να ξέρω που βρίσκεται. Μη βρεθώ εγώ προεκπλήξεων. Ξανάρχισε τη σχολή τη, έχει μάθημα σήμερα. Αχ, πώς θέλω να ξανάρχισα κι εγώ κάτι να σπουδάσω. Δεν μπορώ, βαρέθηκα με στο σπίτι, θέλω να βγω λίγο έξω. Άντε, γιατί το λες και δεν το κάνεις? Πήγαινε να βρεθείς σε καινούριους χώρους, να ξεστραβωθείς, να δεις κανέναν άνθρωπο. Εγώ πάλι θέλω το αντίθετο, να μείνω λίγο σπίτι από ανθρώπους χόρτασα. Δεν σας είπα, χωρίς και είπα ψέματα στον Χριστόφορο, ότι φλερτάρα με κάποιον και έγινε μπουρλότο. Γιατί το λες και δεν το κάνεις? Κάντο, κάντο. Να, τώρα που θα βγεις να σπουδάσεις οτιδήποτε άλλο κάνεις με τη ζωή σου, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι τότε, να εδώ. Θα σε βοηθήσει η Μαρθούλα. Τι θα κάνει η Μαρθούλα, ρίξε πάλι τα τρελά σου? Όχι καθόλου. Τώρα λοιπόν που ξανά άρχισες να βγαίνεις με τον Γρηγόρη, ρε παιδί μου, βολέψεις τη φλενάδα σου. Πώς θα με βολέψει εμένα? Ο Γρηγόρης, όλο και κάποιον αξιοπρόσεκτο, τεργένει, θα έχει τον κύκλο του, ε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι από γνωριμίες δεν πάσχει τα γόρη μου. Όχι. Ραντεβού στα τυφλά έχω πάλι. Όχι, είδατε τι έπαθα την προηγούμενη φορά. Ναι, αλλά τώρα θα σε κανονίσει δασκάλα. Ναι, δασκάλα. Ο Χριστόφορος! Πού καλέ? Εκεί, στη γωνία! Τι είναι?
είναι κανένα εκεί. Παιδί μου, κοίτα, σου λέω, τον είδα. Α, άρχισαν οι παρεστήσεις. Γρήγορα, γρήγορα, βες άντρα, βες άντρα. Σου λέω, τον είδα. Τι χάπια είπαμε, παίρνεις εσύ. Αφού ήταν εκεί, τον είδα. Είδα, τον είδα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι απότομη αλλαγή είναι αυτή. Από εκεί που δεν ήθελε να ακούσει για τη σχέση μας, ξαφνικά την αποδέχεται, έτσι απλά. Όχι έτσι απλά. Της έτριξα τα δόντια, έγινε μεγάλος καυγάς, σου λέω. Μέχρι που χτύπησα το χέρι στο τραπέζι και της λέω: άκουσε να δεις, στην προσωπική μου ζωή κουμάντο κάνω εγώ. Εσύ? Ναι, θα έκανα τα πάντα για να μην σε χάσω. Γιατί δεν με πιστεύεις? Με ξαφνιάζεις. Ελπίζω ευχάριστα. Πολύ ευχάριστα. Τότε θα υπήρχε περίπτωση να ξαναβγούμε για να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Αρκετά μεγάλη, θα έλεγα. Αλήθεια? Τότε θες το απόγευμα να έρθεις από το σπίτι να γνωρίσεις και τους συγκατοίκους μου, να δεις που μένω? Γιατί όχι, να έρθω. Γρηγόρη, ήθελα να σε ευχαριστήσω. Ήσουν αρκετά γενναιόδωρος μαζί μου. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα χρειαστώ και άλλα χρήματα. Και άλλα χρήματα τόσο σύντομα? Κοίταξε να δεις, είμαστε πολύ ενδιαφερόμενοι, κατάλαβες? Και ο ιδιοκτήτης που έχει το χώρο μου ανεβάζει συνεχώς την τιμή. Τι να πεις, εκμεταλλευτές, λομποδίτες. Μήπως να ψάξεις για άλλο χώρο? Όχι, όχι, αυτός είναι ο ιδανικός χώρος. Μάλιστα. Εγώ πότε μπορώ να τον δω? Εσύ, αγόρι, θα το δεις σύντομα. Θα το δεις πολύ σύντομα. Εσύ θα είσαι ο πρώτος που θα το δει. Εσύ θα είσαι στα εγγένεια. Εσύ θα. Να σου πω, κορδέλα έχεις κόψει ποτέ? Μα πόσο θυμάμαι, όχι. Θα κόψεις. Θα σου φέρω εγώ ένα ψαλίδινα. Προς το παρόν όμως με φαίνεις σε δύσκολη θέση, ευτυχή. Μου ζητάς να δώσω κι άλλα χρήματα σε μια επένδυση που δεν έχω δει καν. Δεν μου λες, υπάρχει business plan? Υπάρχει αρχιτεκτονικό σχέδιο, κόστη, τρόπος λειτουργίας, προσωπικό? Πού είναι όλα αυτά, ρε Ευτύχη? Ναι, όσον όπω, θα τα δεις. Τώρα αυτόν τον καιρό τρέχω στις πολεοδομίες για τις άδειες. Μα πόσους πρέπει να δώσω πια για να πάρω την άδεια χρήση? Έλα, δάρα, θάνατη, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άσε με τη μόνωση. Πόσες πιστοποιήσεις πια? Δηλαδή, έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω πεθάνει από το πολύ τρέξιμο. Εντάξει όλα αυτά, αλλά πρέπει να δω κάτι. Ναι, θα δεις. Κοίταξε. Δεν ήθελα να σου το πω τώρα. Ήθελα να σου το κάνω έκπληξη, αλλά. Γρηγόρη, η κεντρική αίθουσα ψυχαγωγίας θα φέρει το όνομά σου. Αίθουσα Γρηγόρη Σταματέλου. Με συγκινείς. Αλλά δεν είναι αρκετό για να σου δώσω κι άλλα χρήματα. Θες να δώσω το όνομά σου και σε άλλη αίθουσα? Όχι, θέλω να δω αποτελέσματα, Ευτύχη, για να δω αν προχωράει η επιχείρηση. Μα θα τα δεις πολύ σύντομα. Θα τα δεις. Όταν τα δω, θα δεις κι εσύ κι άλλα χρήματα. Λοιπόν, τώρα με συγχωρείς, πρέπει να φύγω γιατί έχω να περάσω να πάρω τη Μάρθα. Αχα, ωραία, ωραία. Ευτύχη, τα καφεδάκια είναι πληρωμένα. Μα δεν έπρεπε. Τα λέμε. Για τρελή φάση. Είναι νέα μόδα έξω. Και είναι κανονικό reality? Ναι, είναι καμιά δεκαριά εργένιδες που μένουν σε ένα σπίτι και διαγωνίζονται για το οποίο θα παντρευτεί πρώτος. Τηλεόραση και έχει χαβαλέ. Άπειρο. Απορώ γιατί δεν το έχουν φέρει ακόμα στην Ελλάδα. Νομίζω θα έπιανε. Ναι, σίγουρα θα έσχισε. Όφου Παναγία μου, και δεν μπορώ να αποφασίσω. Μίλια κι εσύ. Τι πράγμα? Ποιο φουλάρι να βάλω στην έκθεση? Εξαρτάται τι θα βάλει. Τούτα που φορά. Ήντα δεν είναι Όφου Παναγία μου, και δεν είναι καλά. Θέλει άλλο look μια εναλλακτική έκθεση. Το τελευταίο πράγμα που πρέπει να σε απασχολεί είναι τι θα βάλεις. Δεν μπορώ, Δανάη, έχω πάρα πολύ άγχος. Γιατί είναι ωραία, αφού η δουλειά σου είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, αλλά θα την επάρουνε σοβαρά μια έκθεση στο δρόμο? Κοίτα, εγώ δεν ξέρω από αυτά, αλλά μια εναλλακτική πρόταση έχει πάντα ενδιαφέρον. Ανάθεμα στα αφεντικό σου που μάθηκε στους πέντε δρόμους. Έλα, μωρέ, όλα καλά θα πάνε. Θα έρθεις μαζί μου? Αβράγγελε, θα το ήθελα πάρα πολύ, αλλά βλέπεις εδώ τι γίνεται. Έχω πάρα πολύ διάβασμα. Από τη στιγμή που ξανάρχισα τη σχολή, πρέπει να το πάρω στα σοβαρά. Έλα, Δανάη μου, σε παρακαλώ, μια-δυο ώρες θα είναι μονάχα. Δεν θέλω να πάω ο μοναχός μου. Έλα και σου υπόσχομαι που αν έρθεις από αύριο θα διαβάζουμε μαζί ολημερής και ολινυχτής. Βρε Άγγελε. Καλά, εντάξει. Ωραία. Ή δεν θα φορέσεις? Α, δεν ξέρω. Θα σου διαλέξω εγώ. Μην έρθεις όπως κι όπως. Κανόνισε να το μετανιώσω. Όχι, Παναγία μου, όχι, δεν ξαναμιλώ. Τούτο ναι θα φορέσω. Μπόχο σικ. Παιδί μου όμορφο, έλα εδώ παιδί μου, έλα που σου έκανε ο μπαμπάς λαπά. Έβαλε και λεμονάκι, τι έχεις πάθει παιδί μου? Παπα, τι βρώμα και τι δυσοδεία εδώ μέσα. Ανοίξτε κανένα παράθυρο, θα σκάσουμε. Επιτέλους βάλε κανένα αφελό σε αυτό το κουνέλι, έχει κάνει κακά του σε όλο το σπίτι. Χριστόφορε, μην το λες κουνέλι. Είναι άρρωστο το παιδάκι μου, έχει τα εντερικά του.
Ο Ηρακλής είναι άρρωστος σήμερα, άραγε πώς θα αντιδράσουν οι συγκάτοικοι. Δεν με νοιάζει τι έχει. Με νοιάζει ότι δεν ψυχαίνομαι να καθίσω οπουδήποτε εδώ μέσα. Αλήθεια, αλλά κι αν δεν τα συχαίνεσαι, τον Ηρακλή συγκάθηκες. Ο Χριστόφορος τα έχει πάρει με το Μινά, άραγε έχει δίκιο. Αυτό που σου λέω. Εσύ πάρ' την κάμερα από εδώ. Πάρ' τη λύσαξε! Εσύ έτσι, δώσε θυμό, πουλάει! Δώσε θυμό! Πάρ' την κάμερα! Α, καλωσόρισες έρωτα. Τι γίνεται, Ζάκη Κουστό, ξεκινήσαμε το ραντεβού με τις Γοργόνες. Πολύ ωραίο πλάνο, μπράβο, συνέχισε Πέτρο. Άραγε, τι ετοιμάζει ο Πέτρος. Γιατί τα φόρεσες αυτά, ρε. Όλα σου τα ρούχα στάπλητα είναι. Όχι, ρε. Αύριο ξεκινάω μαθήματα υποβρύχιου ψαρέματος. Και έβαλα τώρα τη στολή να βάλω και τα βατραχοπέδιλα για να τα ανοίξω λίγο. Σε έκαψε και σένα αυτή η λίστα. Τι τραβάς εκεί, ρε. Ετοιμάζω μια νέα μεγάλη παραγωγή για την ελληνική τηλεόραση. Κάτι χωρισμένα παλικάρια. Κανόνισε κακομοίρη μου να δω τη μούρη μου στην τηλεόραση, θα σου κάνω μήνυση, αν το ξέρεις. Όχι, ρε. Αυτό που ετοιμάζω εγώ είναι επιλωτικό. Το πάω στον παραγωγό να πάρει μια ιδέα. Κατάλαβες. Θα το κάνω κανονικά με ηθοποιούς ή θα το κάνω reality. Να σου πω ευτυχή. Θα ήθελα κι εγώ να παίξω στο ή και reality. Σιγά τη γλόμπα που θα τη βάλουμε σε reality. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ εγώ να γίνω φίρμα. Τι παραπάνω έχει από μένα η Νατάσα Καλογρίδη. Πάρ το κουνέλι από εδώ, σου λέω. Σιγάνομαι. Θα με σηκώσει κάποιος, ρε! Ο Πέτρος έχει πέσει κάτω, είναι σε απόγνωση. Άραγε, θα τον σηκώσει κανείς, τι θα γίνει! Περιμένουμε με αγωνία. Καλά, τι γίνεται εδώ μέσα, τι κάνετε! Εγώ ετοιμάζομαι για ψαροτούφεκο! Το παιδί είναι άρρωστο. Εδώ μέσα συμβιώνουμε άνθρωποι και ζώα. Μη συζητήσουμε τώρα ποιοι είναι οι άνθρωποι και ποιοι τα ζώα. Αυτό που σου λέω! Ρε, παιδιά, θα με σηκώσει εμένα κάποιος! Πανικός στο σπίτι των αντρών όταν μπαίνει ο Αντώνης με το πρόσωπο. Άραγε, πώς θα αντιδράσει ο Αντώνης. Μάλιστα. Από εδώ η Πινελόπη. Πινελόπη, η συγκατοική μου, δυστυχώς. Χάρηκα πολύ. Καλύτερα να πάμε στο δωμάτιό. Ναι, καλύτερα. Όχι. Κάτσε, περίμενε να τη δουλέψουμε κι εμείς καλύτερα. Δεν νομίζω ότι είσαι κατάλληλα ντυμένος για γνωριμίες. Ε, παιδιά, θα με σηκώσει εμένα κάποιος. Περίμενε, καημένη μου, περίμενε. Θα σε σηκώσω εγώ, περίμενε. Έλα, κάτσε να κάνω αντίσταση. Έλα, τράβα. Οπα! Ακόμα εδώ είσαι εσύ με το κουνέλι. Πάρ' το έξω, θα τα κάνει εδώ μέσα, σου λέω. Πάρ' το έξω! Από πού μας διώχνεις, Χριστόφορε, από το σπίτι σου? Ο Ηρακλής δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Έλα, παιδιά! Ρίξτε και καμιά ψηλή, αυτό πουλάει, ανεβάζει την τηλεθέαση! Μα γιατί είσαι στραβογαίδρο? Σου ζήτησε να βγεις έξω να μην τα κάνει μέσα! Μην πλησιάζεις! Έχει βρωμίσει το σπίτι! Δεν με νοιάζει, εγώ καθαρίζω! Συγγνώμη, η συγκάτοικη μου συνήθως είναι πιο normal. Α, μην ανησυχείς, έχουν πλάκα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συγκατοίκηση. Πρέπει να περνάτε πολύ καλά, ε. Ναι, κάποιες φορές ναι, κάποιες άλλες όχι. Κάποιες φορές είναι δύσκολα. Έχει αποδειχτεί και επικίνδυνο κάποιες φορές. Εσείς οι άντρες είστε παιδιά και πολύ φοβάμαι ότι παραμένετε παιδιά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Οπότε φαντάζομαι τι μπορεί να γίνεται σε ένα σπίτι που μένουν 5 παιδιά χωρίς επίβλεψη. Μόνο που εγώ ήρθα εδώ πέρα όχι για να παραμείνω παιδί, αλλά για να γίνω άντρας. Και έγινες. Νομίζω πως είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Μήπως δεν το πάμε λίγο πιο χαλαρά? Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε πιέσω. Όχι, μην μου ζητάς συγγνώμη, δεν με πίεσες. Αλήθεια, δεν ήθελα να σε πιέσω. Δεν με πίεσες. Με αρέσει, ρε, το πάθος. Ναι, και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε. Ναι, τι θες να κάνουμε, θες να βγούμε? Όχι. Προτιμώ να μείνουμε εδώ, οι δυο μας. Έχω μια ιδέα. Εξίσου διασκεδαστική και διεκερτική. Με μια τεράστια συλλογή από παιχνίδια που έχω. Τι παιχνίδια? Έχω μια τεράστια συλλογή από επιτραπέζια! Έλα, διάλεξε! Θα διεγείρουμε το μυαλό μας! Έλα, διάλεξε! Δεν είναι κακή ιδέα. Αυτό. Πω, θα σε σκίσω! Παπα, καλησπέρα! Γεια σας, κυρία Μάρθα. Εσύ πρέπει να είσαι η κόρη της Βιολέτας, η Τζίνα, ε? Ακριβώς, χαίρομαι πολύ. Βλέπω κυκλοφόρησαν τα νέα. Πάνω όπως πάει, όλα καλά? Την παλεύω. Δεν μου είπες ότι θα έχεις παρέα απόψε. Ούτε εσύ με ενημέρωσες για τη δική σου. Λοιπόν, εγώ μάλλον καλύτερα να πηγαίνω. Όχι, παιδί μου, κάτσε. Κάνα μαμά και πώς να βρεθούμε. Παιδιά, δεν πάτε μέσα να διαβάσετε? Μέσα είναι η Μυρσίνη και μας ενοχλεί. Εμένα δεν με πειράζει. Με πειράζει εμένα. Όχι, καλύτερα να πηγαίνω. Άλλωστε δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Με περιτριγυρίζει κάποιο κρίμα. Κάτσε, θα σου φτιάξω ένα τσαγάκι. Όχι, πίστεψε με, καλύτερα. Έχω και πρωινό ξύπνημα. Άλλη φορά. Σίγουρα. Καλά. Άντε. Καληνύχτα. Καληνύχτα, παιδιά. Καληνύχτα. Όχι, άστα. Τώρα συγγνώμη.
Δεν μπορούσες να μου κάνεις το χατήρι. Τι σε πείραζε να πάτε μέσα? Σπίτι μου είμαι, κάθε φορά εδώ διαβάζω. Ναι, αλλά δεν μου είπες πώς και διαβάζετε μαζί με την Τζίνα. Όλα θέλεις να τα ξέρεις. Εγώ σε ρωτάω γιατί είσαι πάλι με αυτόν. Γρηγόρη τον λένε και είναι δικαίωμά μου, μα θέλω να είμαι πάλι μαζί του. Καλά. Κυρία Μάρθα, συγγνώμη, σας δημιούργησα κάποιο θέμα. Κανένα θέμα δεν δημιούργησες. Μην πείτε τίποτα στον πατέρα μου να τον δείτε. Δεν του αρέσει να διαβάζω μαζί με άλλους. Μια άλλη όρεξη δεν είχα. Να βγάλω διάγγελμα ότι ο γιος μου διαβάζει με την Τζίνα. Να μην ξέρω όμως γιατί διαβάζετε μαζί εσείς οι δύο. Μας βγήκε. Δεν κάνουμε κάτι κακό, απλά διαβάζουμε. Ούτε εγώ ήθελα να κάνω κάτι κακό με τον Γρηγόρη, αλλά δεν με αφήσατε. Μαμά, έχουμε διάβασμα. Και εγώ έχω νεύρα. Καλημέρα, τι καλά μας φέρνεις. Εκπλήξη. Έτοιμα τα παιδιά μου. Εγώ ναι, ο Βασίλης όπως πάντα αργεί. Κι εγώ έτοιμο σήμερα βλαμμένο. Το βλαμμένο που ένα βλαμμένο είναι διπλή άρνηση. Άρα είναι θετικό. Μπαμπά, πες να μιλάει αυτά τα φυτουλίστικα όλη την ώρα. Τη δουλεύουν όλοι. Και σένα σε δουλεύουν, απλώς δεν έχεις αντίληψη. Έλα, έλα, μην τσακώνεστε. Είδες τι γλυκά που είναι τα πουλάκια μου πρωί-πρωί. Ελάτε να δείτε τι σας έφερε ο μπαμπάς. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, ο μπαμπάς έπιασε ένα μεγάλο κοχύλι. Ο μπαμπάς έπιασε και ένα μικρό κοχύλι. Έπιασε και ένα αστερία. Α, ο Πάτρικ. Πολύ ωραία. Θα μπω στο ίντερνετ να δω μια συνταγή Πάτρικ με κοχύλια. Κάνα ψαράκι, δεν πιάσαμε ψαράκι. Μπα, τσίφος. Αλλά και τα κοχύλια ωραία, δεν είναι? Ναι, είναι πολύ ωραία για να κάνεις αναμνηστικά για τις διακοπές στην Ελλάδα. Ρε μπαμπά, έπρεπε να με πάρεις μαζί σου. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ίσως όταν μεγαλώσεις. Αν πιάσει ψάρια να προτιμήσει τσιπούρα για μένα. Ξηφία, αγάπη μου, θα πάμε στο μεγάλο. Κατευθείαν ξηφία θα σου πιάσουμε. Πάρτε τα και μοιραστείτε τα, φύγετε. Ναι, ναι, μην κάνετε πολλή ώρα. Αφήστε τα μέσα και ελάτε. Θα αργήσετε στο σχολείο. Με συγχωρεί, μπορεί να μου πει τι είναι αυτή η τρέλα του νου. Από πότε σ' αρέσει εσένα το ψαροντούφεκο? Εσύ ούτε μακροβούτι δεν μπορούσε να κάνει. Έμπαινε έτσι. Είναι μέσα στη λίστα. Λύσαξε πια με αυτό το θέμα. Στο τέλο θα μου πει ότι θε να σκαρφαλώσει το Everest γιατί το γράφει λίστα. Ναι, αλλά δεν το έχει. Βέβαια δεν είναι κακή ιδέα. Για τα χτύπαγα ένα Everest. Να το χτύπαγε. Ωραία, κοίτα, πριν το χτυπήσει για τρεις μέρες, ενημέρωσε με, θέλω να ραφτώ. Άλλη έγκλη έχει το ραμμένο ρούχο σε κηδεία. Θα είναι εδώ όλο κλειστό και πίσω πλάι. Έλα, παιδιά, ελάτε, θα αργήσουμε στο σχολείο. Με συγχωρείς για τη μαμά μου, είναι λίγο παρορμητική καμιά φορά. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έγινε τίποτα. Μια χαρά ήταν σχέση με τον πατέρα μου που τον έπιασε ιστερία. Έχουν ξεφύγει εντελώς οι γονείς μας. Φουλ στο κόμπλεξ, όλοι τους. Νομίζουν ότι είμαστε ακόμα μωρά. Ναι, αλλά δεν είμαστε. Πρέπει να το πάρουν χαμπάρι επιτέλους. Τι να πω, ώρες φέρονται πια νόρημα κι από εμάς. Και λίγα λες. Δεν είναι αυτοί ευτυχισμένοι με τις ζωές τους και την πληρώνουμε εμείς. Αυτό συμβαίνει. Μέσα στο αποθυμένο, όλοι τους. Ναι, έχεις δίκιο. Τι να πω, μπορεί να ζορίστηκαν για να μας μεγαλώσουν και δεν έκαναν πολλά από αυτά που θέλουν να κάνουν. Δικό τους θέμα. Εμείς δεν πρέπει να γίνουμε σαν κι αυτούς. Εσύ, για παράδειγμα. Τι θα ήθελες να κάνεις που δεν το έχεις κάνει ακόμα? Μπορώ να σου δείξω. Ah!
καινούργια μέρα ξημερώνει στο σπίτι των ανδρών. Άραγε, τι θα του συμβεί σήμερα? Τι θέλω, δεν μπορώ να τρώω με την κάμερα στα μούτρα μου. Έλα μωρέ, χαλαρώστε, σαν να μην υπάρχω. Ευτύχη. Έλα. Έλα. Τράβα εμένα που ξέρω να στείνομαι. Αχα. Ωραία. Άντε πάλι, πρωί πρωί επισκέπτε. Κουδούνι, για να δούμε ποιος είναι. Όφουτσε καταστρέφομαι, όφουτσε τελέψαμε τα πάντα, Παναγία μου! Άραγε, τι εννοεί ο Άγγελος με αυτό το όφου? Καλημέρα, λέει ο κόσμος. Κακή ψυχρή και ανάποδη θα είναι η μέρα, επαεξάνοιξε. Επαεξάνοιξε, ή τα γράφουνε οι χαϊλάλιδες για την έκθεσή μου. Συνονθήλευμα πραγμάτων. Το όποιο καλό υλικό καταστράφηκε από τον κακό χώρο της έκθεσης. Τσάλα, τσάλα, τσάλα. Λυπάμαι. Ετούτο δα είσαι σαν μοναχά να πεις μηνά! Εσύ φταις! Εσύ φταις που με εγκατέλειψες σαν μοναχό και έστησα την έκθεση κατά μεσής του δρόμου! Ας την έκανες την καλερί! Δεν την ήθελα την καλερί! Δεν την ήθελα την καλερί! Τον μπάρ ήθελα! Ετούτο να ήταν που είχα φανταστεί! Δε φταίς εσύ! Η φαντασία σου τα φταίει που με έπλασε όπως ήθελε αυτή! Μηνά, μηνά, άλλη μία σε παρακαλώ για μένα, δεν το έχω! Δε φταίς εσύ! Η φαντασία σου τα φταίει που με έπλασε όπως ήθελε αυτή. Μινά, μη μου το παίζει σε μένα, νεκουζουλός, για άντα θα μου το πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά. Βάλ το καλά μες στον καβό σου. Αχα, το λεβεντόπεδο ο Άγγελος από την Κρήτη απειλεί το Μινά. Λεβεντόπεδο, ξεφορτώσουμε. Πού είναι το κοπέλι, θα έρθει μαζί μου. Όχι, 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 κάμερα σε μένα. Όχι, όχι, είναι στην ανάρρωση. Δεν πιστεύω του κάνει καλό μια μετακίνηση. Ανάρρωση, Παναγία μου, γιατί δεν τα έπαθε. Κάμερα σε μένα. Όχι, τίποτα, τίποτα. Ήταν λίγο ρωστούλη, είχε λίγο διάρρεια. Τρώμε! Εντάξει, δεν είπα και έτσι λείπει πει. Πω, πω, του λείπει ο πατέρας του, για τούτο να δεν είναι καλά, ναι. Κάμερα σε μένα. Όχι, όχι, δεν μου έκανε παράπονο που ο πατέρας του το εγκατέλειψε για να τρέχει για την έκθεση. Σύρε, φέρε το κοπέλι. Ξέχα, σε το. Παιδιά, παιδιά, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Δεν είναι καυγάς αυτό! Θέλω ένταση! Δεν μπορώ να δουλέψω! Άντε παράτα μας, μωρέ, και εσύ! Μινά! Μη μου παίζεις σε μένα, ναι, τον κουζουλό! Ζάντα, θα σε εκδικηθώ! Θυμήσου το αυτό! Φεύγω! Μωρέ, τώρα θα σου έλεγα τι θα μου κάνεις, κάμερα εδώ. Αλλά έχει χάρη που μας τραβάει η κάμερα και το reality θα παίζει prime time. Αχα! Ένας ταχυδρόμος στην πόρτα. Άραγε, τι μήνυμα θα φέρει? Καλημέρα, ο κύριος Νικολάου. Ναι. Αντώνης Νικολάου, έχει ένα συγκεκριμένο από τα στρατολογία. Ρε, εδώ. Αντώνη! Ναι. Αντώνη, ένας ψηλός ταχυδρόμος στην πόρτα! Κύριος Νικολάου. Το ίδιος. Πένω για σας. Θα μου γράψετε εδώ. Ευχαριστώ. Ο Αντώνης ανοίγει το φάκελο με περιέργεια, με αγωνία. Δεν είναι δυνατόν. Τι έπαθες, τι κλόμιασες? Με παίρνουν στο στρατό. Όχι ρε εσύ, δεν το πήρα καλά, πες το ξανακάνει. Το κάμερα σε μένα εδώ. Αχ, Αντώνη. Αντώνη. Αχ, Αντώνη. 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 Ένα βήμα και φεύγω. Αλλάζει χάρτη καρδιά. Σ' ό,τι με δένει φωτιά. Σ' ό,τι με δένει φωτιά. Κάνω ένα βήμα και φεύγω. Ελευθερία μου σ' έχω και δεν σ' έχω μετά. Μα όσο φεύγω μακριά, τόσο εδώ επιστρέφω. Σ' ό,τι με δένει φωτιά, σ' ό,τι με δένει φωτιά. Κάνω ένα βήμα και φεύγω. Ελευθερία μου σ' έχω και δεν σ' έχω μετά. Μα όσο φεύγω μακριά, μα όσο φεύγω μακριά,